Μας μένει λίγος χρόνος να μοίραζα μαζί σας κάποιες σκέψεις πάρα πολύ προσωπικές. Καθώς που βλέπω μπροστά μου και με βλέπει κατευθείαν η ηλικία των 70 ετών, από 63, μπορώ να πω ότι έχω βιώσει κάποια πράγματα και ένα εξ αυτών με παίρνει πίσω σαν σήμερα, σαν απόψε, ακριβώς 40 χρόνια. Για μας, τους Έλληνες του εξωτερικού, που γεννηθήκαμε στην Αμερική και μεγαλώσαμε εκεί μέχρι, εγώ στην δική μου περίπτωση, μέχρι 14 ετών, αφού είχα ζήσει και σε άλλες χώρες. Αλλά θυμάμαι, μεγαλώνοντας στην εκκλησία όσο μπορούσα, μου προσέφερε ο πατέρας μου μακαρίτης κάποιες βάσεις, ένα πνευματικό υπόβαθρο, ας το πούμε, που μου έδωσε την επιθυμία να σπουδάσω και να προχωρήσω τη ζωή μου, που τελικά με βρέθηκε σαν απόψε, πριν 40 χρόνια, στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, και ήταν, όπως και σήμερα, 15 Απριλίου. Τώρα εδώ έχουμε μεγάλη Αγία και μεγάλη Παρασκευή. Στην Αμερική είναι μεγάλη μέρα αυτή. Όχι όμως επειδή είναι, που είναι βέβαια φέτος, Αγία και μεγάλη Παρασκευή, όμως είναι 15 Απριλίου. Τι σημαίνει αυτό? Μέχρι 15 Απριλίου πρέπει να δηλώσουμε το φόρο. Είναι η ημέρα της φορολογίας. Και αυτό καθορίστηκε το 1955. Σήμερα στην Αμερική γίνεται της τρελής. Και θυμάμαι, ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε να πληρώσω φόρο. Μέχρι τότε ήμουν 23 ετών, πριν 40 χρόνια. Ούτε ίντερνετ δεν είχαμε, τίποτα. Πήρα σε κάποια γραφεία, πήρα οδηγία, σε ένα σωρό πράγματα εκεί πέρα. Και τι να κάνω, να πάω στο γραφείο μου, που ήμουν τότε δευτεροετής σε διδακτορικό πρόγραμμα, σε τμήμα ομιλίες και θεατρικών σπουδών. Έλεγα, δεν βαριέσαι, αφού δεν θα βρω κανέναν εκεί πέρα, ας πάω, έχω την ησυχία μου. Μπαίνω μέσα, απλώνω τα χαρτιά μπροστά μου, αρχίζω να διαβάζω, μετά από ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, ακούω. Γεια σου. Γεια σου. Το ακούω πάλι. Κύριε Κωνσταντόπουλε, γεια σας. Στριφογυρίζω προς τα δεξιά, βλέπω μία φοιτητριά μου. Με αυτά τα χρόνια, μέχρι και σήμερα, τα 80% των μαθημάτων το διδάσκουμε εμείς που ήμουν τότε υποψήφιος για διδακτορικό δίπλωμα. Και λέω, πώς από εδώ πέρασε? Και απαντάει, θέλω να ζήσω. Τι? Θέλω να ζήσω. Λέει, για έλα πάλι. Λέει, κοίταξε Ντίν, το Ντίν είναι το μικρό όνομα. Κωνσταντίνος, Ντίνος, Ντίν. Έτσι βγαίνει. Κοίτα Ντίν, να ζήσεις πρέπει να αναπτυχθείς. Να αναπτυχθείς πρέπει να αλλάζεις. Να αλλάζεις πρέπει να μαθαίνεις. Και να μαθαίνεις πρέπει να κάνεις λάθη. Και δεν χωνεύω αυτό που έκανες προχθές στο μάθημα και το καπάνεις έτσι. Όμως,
στο τέλος πριν να φύγει, αφού μου πρόσφερε ένα καφέ, που τότε δεν έπινε καφέ, τώρα πίνω καφέ. Μου λέει, μια μέρα στο μέλλον, άλλος ή άλλοι 18 χρόνια, ήταν περίπου 18 χρόνια, θα σου πει το ίδιο, κάπου. Και μετά έφυγε. Τι μου γίνεται εδώ πέρα, θέλω να κάνω τη φορολογία μου και αυτή μου κάνει η κόξαση. Τώρα, εσείς, γιατί σας τα λέω αυτά. Μετά από 25 χρόνια, δηλαδή πριν 15 χρόνια, σαν απόψε, αφού είχαμε λάβει ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Βαθολομαίο, πατριάρχη μας, μέσω του τότε Μητροπολίτου Χονγκ Κονγκ και από Ανατολής, θα πηγαίναμε, θα μας έστελνε, την προσβητέρα και εγώ, στη Θαϊλάνδη, στο Μπανκόκ. Δεν είχαν εκκλησία, θα ήμασταν ιεροπόστολοι για το Πάσχα. Ήθελε ο Μητροπολίτης και ο Παναγιώτος να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μια εκκλησία. Και θεωρούσαν και οι δύο τους ότι για κάποιο λόγο ήμασταν εμείς οι κατάλληλοι και θα μας έφτανε εκεί πέρα για αυτόν τον λόγο. Να μην σας πω πολύ λόγο. Ήταν σε ένα θέατρο, όπως και εδώ. Αυτό είναι το Grand Resort. Ελληνικά, μεγαλειώδες θέατρο. Έτσι δεν είναι. Εκεί το ίδιο πράγμα. Στη μέση του Μπανκόκ. Σαν να λέγαμε πλατεία Συντάγματος. Το ίδιο πράγμα, όμως, μέσα στο κέντρο. Η εκκλησία δεν υπήρχε. Μας περιμένανε αυτοί, οι δυο, και όχι μόνο, όλοι οι σύνοδος, να κτίσουμε μια εκκλησία μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα και να κάνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, που τελικά την κάναμε. Όταν όμως ήρθαμε, όταν φτάσαμε στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και ήμασταν έτοιμοι να βγούμε για την περιφορά του επιταφείου ή πιο σωστά του κουβουκλίου, δεν είχα σκεφτεί κάτι. Εκεί που βγήκαμε, λέω μέσα μου μια στιγμή, πού πηγαίνουμε, πρέπει να κάνουμε μια περιφορά γύρω από κάπου. Όμως πού ήταν αυτό το κάπου, δεν είχα κάνει μια ανάλυση του χώρου. Όμως είχαμε ήδη αρχίσει, είχαμε ξεκινήσει η περιφορά. Λοιπόν, βλέπω μια πόρτα και λέω της πρεσβυτέρας, με πανωρέα, λέω, άντε τράβα, άνοιξε. Είχαμε ήδη αρχίσει, Άγιος ο Θεός, λοιπόν. Ξαφνικά, τα χάνω. Τι είχε γίνει. Αφού είχε ανοίξει η πρεσβυτέρα την πόρτα να περάσουμε με την περιφορά, είχαμε μπει σε ένα εστιατόριο. Κλεισμένη η πόρτα, δεν άφηνε καθόλου χώρο να βγει. Αφού ανοίχθηκε η πόρτα, ακούγαμε πιάτα, φωνές, σουγκρήματα, όλα αυτά τα πράγματα. Τι να κάνω, να σταματήσω. Όμως αυτό θα μου μείνει αξέχαστο. Αφού περνάγαμε από το εστιατόριο, καθώς που μας βλέπανε αυτοί, σταματάγανε. Και όσο προχωράγαμε, έγινε το εστιατόριο σιωπηλό. Και αφού μπήκαμε μέσα στη μέση του εστιατορίου, δεν άκουγε κανένας μα τίποτα, τίποτα. Θα μπορούσε να ακούσει μια καρφίτσα που θα έπεφτε στο πάτωμα. Και κάποιοι από αυτούς, στη χώρα του Βούδα, κάνε και έτσι. Δεν το πίστευα. Τελειώνουμε την περιφορά, κάνουμε την απόλυση, πηγαίνει η πρεσβυτέρα στο δωμάτιο, εκεί καθόμαστε. Όμως είχε ξεχάσει κάτι εκεί, το πατραχίλι μου, ένα άλλο, όχι αυτό. Πάνω να το βρω, δεν το βρίσκω το πατραχίλι. Ξαφνικά βλέπω προς τα μπροστά, μου έρχεται ένα παιδί
σερβιτόρος, πιατάς, δεν ξέρω, ένα παιδί, μάλλον θα έλεγα 17χρονο, και μου λέει, κύριε, αυτό γυρεύετε. Είχε το παταρχήλιο. Και αισθανόμουν λίγο, είχα τροπιαστεί, διότι εδώ, ας πούμε, εμείς ήταν να κάναμε μία ακολουθία χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν. Και μου ήρθε από λεπτότητα να του πω μια, να κράσω μια συγγνώμη. Και να αφαίρεσαι το πάρω με το πατραχύλι. Γιατί είναι αυτό, λέω, λέμε, πετραχύλι. Στα αγγλικά, στόβο. Αυτό λέω, ονομάζεται πετραχύλι. Και λέω, συγγνώμη, πώς ονομάζεστε, δεν θυμάμαι το όνομα. Και λέω, συγγνώμη, αλλά σας ενοχλήσαμε που είδα και μου κάνει έτσι. Όχι, κύριε. Ακούστε τι μου είπε. Ακούστε τι μου είπε. Καμιά φορά, ναι, πρέπει να αλλάζεις. Και να αλλάξεις. Πρέπει να μαθαίνεις. Λέω, κοίτα, συγγνώμη, δεν σας ξέρω, αλλά ήρθαμε μέσα και σας ενοχλήσαμε με αυτό που κάνουμε. Και μου είπε, α, τόσο ιερό πράγμα δεν έχω δει ποτέ. Ένας 18χρονος βουδιστής στη Θαϊλάνδη. Και λέω, συγγνώμη, αλλά να βρίσκεσαι εσύ εδώ και με σταματάει. Και λέει, κύριε, δεν έχει καμία σημασία που βρίσκεσαι. Αυτό που έχει σημασία είναι τι βρίσκεται μέσα σου. Και αν κάτι που βρίσκεται μέσα σου δεν σε αφήνει να αισθάνεσαι το ιερό, τότε άλλαξε το. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Βουδιστής. Και με αυτά τα λόγια θέλω να σας, εκ μέρους και του Σεπτού Μητροπολίτου του Μαστικίου Νικολάου και εκ μέρους της Εκκλησίας, να σας εκφράσω ένα ευχαριστώ που ήρθατε. Εις τιμήν του μεθαύριου Αναστάντου Χριστού. Και θα σας μία παράκληση. Αφού ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ προχθές, να πάμε να αγοράσουμε λίγο αρνί να φάμε κι εμείς, και άκουσα το εξής. Ήμουνα σε ένα διάδρομο, από το άλλο άκουσα. Δύο άτομα μιλάγανε. Και λέει ο ένας, λέει, α, ναι, ναι, Ανάσταση, αυτό είναι, μαγειρίτσα και κρασί. Μαγειρίτσα και κρασί. Ήθελα να τους πω κάτι, όμως από σεβασμό δεν έκανε την κίνηση. Ας γευτούμε τη μαγειρίτσα και ας πιούμε το κρασί μας. Όμως να μην ποτέ βάλουμε την πίστη μας ούτε στη μαγειρίτσα, ούτε στο κρασί, μάλλον σε αυτόν που πήρε το νερό και το έκανε κρασί για τη σωτηρία μας. Ο Θεός να σε έχει πάντοτε υπό τη σκέπη του και σας εύχομαι από σήμερα καλή Ανάσταση.